Φιλοδόρημα αντί για σύνταξη θα παίρνουν σε λίγο οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση φροντίζει όχι να δώσει τη 13η σύνταξη που έχει υποσχεθεί, αλλά να κόψει από τους σημερινούς συνταξιούχους μία ακόμη μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς και της μείωσης του αφορολογίτου. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Για μας ήταν αναμενόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος που είχε ναυταπάτες θα πρέπει να δει καθαρά πλέον τώρα ότι οι κυβερνώντες και τούτοι συνεχίζουν νέα βάρη και περικοπές και του δικαιωμάτων στην πράτηση του λαού. Άρα η διέξοδος είναι μία και πρέπει να το πάρουμε απόφαση πλέον. Να βγούμε στον δρόμο οργανωμένα οι εργαζόμενοι με απόφαση ότι θα παλέψουμε μέχρι να νικήσουμε. Η νέα μείωση στις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις με την κατάργηση των προσωπικών διαφορών θα κυμαίνεται από 7 έως και 35% από το 2019, καθώς το 1% του ΑΕΠ που συμφωνήθηκε να περικοπεί από τις συντάξεις μεταφράζεται σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Διαμαρτυρόμαστε διότι είμαστε το εύκολο θύμα. Μας κόψανε, μας εξανακώνε και φτάνουμε σε σημεία αδυναμίας. Όπως είπα και προηγούμενοι, δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε, διότι αλλιώς είχαμε να μάθει. Όταν ένας άνθρωπος μάθει και ζει μια αλφα ζωή και μετά τον πας πίσω, είναι δύσκολο, διότι κάθε ένας έκανε το κουμάντο του και είχε να σάξει ζωή του με τα λεφτά που έπαιρνε. Και τώρα λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ χάλια. Εμείς αν δεν μας παρευρικόπταν τις συντάξεις μας, θα πληρώναμε και θα είμαστε κύριοι, όπως ήμασταν πάντοτε. Αυτοί μας καταντήσαν έτσι και τώρα προσπαθούμε να οργανώσουμε, να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας, ούτως ώστε να ανατρέψουμε όλα αυτά που εις βάρος μας ψηφίσανε οι κυβερνήσεις στο Μνημονίο και να τα αποτρέψουμε και να ζήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτό που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί είναι αν η περικοπή θα είναι μια και έξω ή σταδιακή στη διετία 2019-2020, ενώ αυτό που επιχειρείται είναι να βγει από το καλάθι των περικοπών η προσωπική διαφορά που προκύπτει στις κατώτατες συντάξεις, δηλαδή σε συντάξεις κάτω των 600 ευρώ το μήνα. Τι να κάνουμε όμως, πώς θα τα αλλάξουμε το σύστημα? Όποιος και να βγει, αυτά είναι μνημόνια, είναι υπογεγραμμένα. Δεν νομίζω ότι όποιο και να βγει θα αλλάξει κάτι. Όλο κόβουνε, δεν ξέρω πού θα το πάνε. Οι συντάξεις σημερινές δηλαδή επαρκούν πλέον για να ζήσει ένας άνθρωπος αξιοπρεπώς? Όχι. Αλλά προσπαθούν οι καθένας όπως μπορεί. Δεν το ακούω σωστό, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι. Και ο συνταξιούχος πώς βγαίνει? Πάντως αυτό που εκτιμάται είναι ότι η συνολική μνημονιακή απώλεια των συνταξιούχων από τις μειώσεις στη φορολογία και τις εισφορές θα φτάσει μαζί με τη νέα περικοπή στο 65%. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι την περίοδο των μνημονίων, δηλαδή από το 2010 έως και το 2016, οι συνταξιούχοι έχασαν 50 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω μείωσης των κύριων και επικουρικών συντάξεών τους κατά 35 έως και 50%.